Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα συγκλήσεις, υπάρχει όμως ακόμα δρόμος για την τελική συμφωνία, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί μετά την συνάντηση που είχε σήμερα το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο. Η ελληνική πλευρά σκληραίνει την στάση της και μένει στην γραμμή πως πρέπει να κλείσουν όλα μαζί τα ανοιχτά ζητήματα και να μην κάνει εκείνη το πρώτο βήμα ψηφίζοντας νέα επώδυνα μέτρα όπως ζητούν οι θεσμοί χωρίς σαφή ανταλλάγματα. Τον κόδωνα του κινδύνου για την προστασία της ελληνικής φέτας εν ώψη της σημερινής συζήτησης και της ψήφισης της εμπορικής συμφωνίας CETA κρούει ο σύνδεσμος ελληνικών βιομηχανιών γαλακτομικών προϊόντων. Η φέτα είναι το μοναδικό ευρωπαϊκό προϊόν που εξαιρείται από τη δικαιωματική προστασία της ως προϊόν ονομασίας προέλευσης, κάτι που δεν ισχύει για τα υπόλοιπα 213 ευρωπαϊκά τυριά. Οι παραγωγοί μιλούν για καταστροφή ενός προϊόντος με έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα, το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί σημαντικά δίνοντας όθηση και στο κλάδο της ελληνικής κτηνοτροφίας. Η οικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα αποτέλεσε ενισχυτικό παράγοντα για τη διατήρηση των τραπεζικών καταθέσεων ως ασφαλέστερη επιλογή σύμφωνα με τους Financial Times. Η όρεξη των εύπορων ιδιωτών επενδυτών να προχωρήσουν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου, ιδίως το 2007 και το 2008, μειώθηκε σημαντικά. Κανείς δεν θέλει να κάθεται βέβαια πάνω σε τόνους μετρητών και με τον φόβο του πληθωρισμού να δεσπόζει, το ρευστό χάνει ξανά τον θρόνο του και η διάθεση για ρίσκο από τους επενδυτές επανέρχεται με την εκλογή του Donald Trump να βοηθάει ιδιαίτερα σε αυτό. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση με τον Γενικό Δίκτυμο να κυμαίνει σε 624,11 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,42%. Ανωδικές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.